Κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, ο λαός το ζει κάθε μέρα. Η ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη όσο πάει και χειροτερεύει. Ασόψονται τα διαδοχικά αντιλαϊκά μέτρα όλων των κυβερνήσεων, τα οποία βέβαια η δική σας κυβέρνηση τα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Και συνεχώς μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στις λαϊκές ανάγκες, στις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν και στο πώς και πόσο τελικά καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Κι έτσι, για να ικανοποιηθούν ακόμα και οι στοιχειώδεις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών στην υγεία, επιβαρύνονται όλο και περισσότερο οι ίδιοι ασθενείς, είτε πάνε στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας, που μόνο δωρεάν δεν είναι, αφού αυτό το δημόσιο λειτουργεί συνεχώς ως επιχείρηση όλο και περισσότερο και πουλάει τις υπηρεσίες και τις παροχές του, είτε έμεσα μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε άμεσα από την τσέπη των ίδιων των ασθενών, όπως με εκείνες τις πληρωμές, τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία που θέσπισε τότε το ΠΑΣΟΚ και τώρα πια και με τα απογευματινά χειρουργία, μεγαλώνοντας κι άλλο την αγορά υγείας που υπάρχει και επεκτείνεται και μέσα αλλά και έξω από τις δημόσιες μονάδες της υγείας. Να γιατί το κόμμα μας, το ΚΚΕ, στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις της κινητοποίησης των εργαζόμενων υγειονομικών που με τις διεκδικήσεις τους σημαδεύουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα και μαζί με τους άλλους εργαζόμενους και άλλους λαϊκούς φορείς ζητούν τη γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη μαζική ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας σε προσωπικό και εξοπλισμό. Αυτή είναι άλλωστε σήμερα η ανάγκη και για τα αποδεκατισμένα κέντρα υγείας από βασικούς γιατρούς και ιατρικό εξοπλισμό και για τα δημόσια νοσοκομεία με το λιγοστό και γυρασμένο ιατρικό προσωπικό και την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που εξαναγκάζουν όλα αυτά σε νοσοκομιακή περιπλάνηση πολλούς ασθενείς, ακόμα και παιδιά, γιατί στην περιοχή που ζουν τα νοσοκομεία είναι συνήθως φρακαρισμένα εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων σε μεθ ή σε χειρουργικά τραπέζια. Πολλοί θεωρούν ότι όλα αυτά τα προβλήματα οφείλονται τάχα στην ανικανότητα των κυβερνήσεων. Λάθος. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής, η οποία υλοποιείται από όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Μια πολιτική που το σημερινό της σχέδιο λέγεται «Νέο ΕΣΥ» και υλοποιείται τώρα από τη Νέα Δημοκρατία υπό την αιγίδα πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό, το «Νέο ΕΣΥ», ακόμα πιο εμπορευματοποιημένο και ιδιωτικοποιημένο, με βελτιωμένους τους δείκτες του τους οικονομικούς και σύμφωνα βέβαια πάντα με τα προαπαιτούμενα, ξέρετε εσείς, του Ταμείου Ανάκαμψης και τους αντιλαϊκούς δημοσιονομικούς στόχους, βλέπουμε όλοι που οδηγεί και το ζούμε. Λίγο πριν την πανδημία φτάσατε να κλείνετε το νοσοκομείο Λιμωδών στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, επειδή όπως λέγατε δεν υπήρχαν, λέει, λιμώδη νοσήματα. Τέτοια λέγατε τότε, μέχρι που ήρθε ο COVID. Αλλά και τότε που φάνηκε πόσο χρειάζονταν αυτά τα νοσοκομεία, αρνηθήκατε πεισματικά να τα ξανανοίξετε. Στη Θεσσαλονίκη το 40% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί επειδή δεν έχουν προσωπικό. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν μονάχα 10 κλίνες μεθ για παιδιά στο Ιπποκράτειο και μονάχα 3 μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα, πολλά παιδιά να διακομίζονται εδώ στην Αττική από τη Θεσσαλονίκη ή όπως ο άμυρος 4χρονος Γιώργος από τη Θάσο που έχασε τη ζωή του μέχρι να φτάσει στο Ιπποκράτειο. Δηλαδή, μια ολόκληρη περιφέρεια, η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, κύριε Υπουργέ, 5 νομοί, 5 νοσοκομεία, ένα πανεπιστήμιο με ιατρική μάλιστα σχολή και ούτε ένα κρεβάτι παιδιατρικής μεθ. Σας φαίνεται λογικό αυτό? Το βρίσκετε δίκαιο? Έχετε τόσο διαλύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που σε όλο το νομό της Θεσσαλονίκης υπάρχουν μόλις 20 παιδίατροι. Εν τω μεταξύ,
η ακύρωση της ανέγερσης του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι. Δείχνει ότι η υγεία του λαού δεν μπορεί να επαφίεται στους καπιταλιστές και τις δίθεν δωρεές τους. Πρέπει να αποτελεί ευθύνη του ίδιου του κράτους και η κατασκευή και η δωρεάν για το λαό λειτουργία των νοσοκομείων. Τα περιφερειακά νοσοκομεία, από πού να τα πιάσουν? Συνεχώς υποβαθμίζονται. Στην Έδεσα, ας πούμε, καταργήθηκε η μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες εκεί. Στην Κατερίνη, η παθολογική είναι φρακαρισμένη. Ενώ λείπουν οριλά και νεφρολόγοι, και αν προκύψουν τέτοια περιστατικά, πρέπει να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Μείον 70% κάτω είναι, κύριε Υπουργέ, η προληπτική έλεγχη των γυναικολογικών καρκίνων. Και το προσωπικό στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία, είναι μείον 30% και οι εργαζόμενοι φυσικά εξουθενώνονται εργασιακά με συνεχείς εφημερίες και χωρίς καθόλου ρεπό. Απέναντι σε όλα αυτά, ό,τι και να λέτε δεν πατάει πουθενά. Το αντικρούει η ίδια η πραγματικότητα. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, και τα χρήματα που δίνει το κράτος και οι δωρεάν παροχές συνεχώς μειώνονται και οι πληρωμές από τον κόσμο αυξάνονται, αφού τα νοσοκομεία μετατρέπονται με τους νόμους σας σε επιχειρήσεις που ψάχνουν συνεχώς για έσοδα, αλλά θέλουν να μειώνουν και τα έξοδά τους με το λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό που εσείς τους εξασφαλίζετε. Λέει η κυβέρνηση εδώ, και συμφωνούν βέβαια στα βασικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, η υγεία, αυτά τα λέει η κυβέρνηση, ως κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο από όλους, και από την άλλη δίπλα της η υγεία ως επιχειρηματικότητα, είναι, λέει, δύο προτεραιότητες που πρέπει να τρέχουν παράλληλα. Αυτά λέτε. Στον καπιταλισμό όμως, κύριε Υπουργέ, αυτές μπορεί να τρέχουν ταυτόχρονα, αλλά παράλληλα ποτέ. Για την ακρίβεια πάνε αντίθετα, αφού στη μία λωρίδα βρίσκεται η υγεία ως κοινωνικό αγαθό και στο αντίθετο ρεύμα η υγεία ως επιχειρηματικότητα, και αυτά συγκρούονται. Και στο ζήτημα λοιπόν της υγείας επιβεβαιώνεται ότι δύο δρόμους ανάπτυξης έχει μπροστά του ο λαός. Το δρόμο που θα έχει σαν κριτήριο την ικανοποίηση των δικών του αναγκών ή το σημερινό, το δικό σας, που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα και έχει οδηγήσει στη σημερινή επικίνδυνη κατάσταση. Από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης θα κριθεί και η κατάκτηση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί την κοινωνία και τις ανάγκες της. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν ως ΚΚΕ να λέμε ποτέ ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις τους με τις σύγχρονες ανάγκες τους στην υγεία και παντού. Και για να συμβεί αυτό απαιτείται ένα ενιαίο, σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας, πανελλαδικά αναπτυγμένο με κεντρικό σχεδιασμό, πλήρως και επαρκώς χρηματοδοτημένο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κατάργηση, επαναλαμβάνω, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί η υγεία να αποτελέσει ένα κατοχυρωμένο και διασφαλισμένο καθολικό και δωρεάν λαϊκό δικαίωμα.